Πάλι λοιπόν να καλησπέρισουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Πασχάλη Μελισσά. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν λίγο. Δεν ήταν ίδιος αντίπαλος βέβαια, αλλά ένιωσες λίγο, φαντάζομαι, ότι πήρες μια ρεβάνς μετά την περσινή ήττα. Ναι, σίγουρα, γιατί η περσινή ήττα δεν μας έδωσε τη χαρά που θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά όπως έπρεπε. Και φέτος ήταν ένας στόχος, τελικός στόχος από την αρχή της χρονιάς, να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι και να το κατακτήσουμε. Ρεβάν θα λέγαμε ότι πήραμε από το, πήρα εγώ προσωπικά από τον προπονητή, το Βασίλη τον Πλεσίδη, ο οποίος είναι και αξιόλογος άνθρωπος και φίλος. Ναι. Έχουμε συνυπάρξει εγώ ως ποδοσφαιριστής στον Εργοτέλη για 3 χρόνια, ο Βασίλης στα τμήματα υποδομής. Mm-hmm. Και ας πούμε έτσι ότι πήρα το αίμα μου πίσω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια ορολογία ή τέτοια, όχι, εντάξει. Απλά ήταν μια άτυπη ρεβάνς στο κομμάτι αυτό μεταξύ μας. Σκέφτηκες καθόλου πριν το μάτς το ενδεχόμενο? Μπορεί και όχι βέβαια, αλλά εντάξει, οφείλω να ρωτήσω, το να μην κερδίσει ομάδα ούτε φέτος και πώς θα το διαχειριζόσουν αυτό? Το φοβήθηκες δηλαδή? Όχι, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Ίσα-ίσα ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάνει και την ανάλυση μας για τον αντίπαλο όσο μπορούσαμε, mm-hmm. σε 3 παιχνίδια που τον είδαμε. Βασικά αυτό, αν πιστεύω ότι αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία, το να σκεφτούμε το αρνητικό, θα μεταφέραμε μια μορφή πίεση στα παιδιά. Ναι. Την οποία δεν θέλαμε να περάσουμε, mm-hmm. γιατί είναι σε αυτή την ηλικία την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα, δεν έχουν τις εμπειρίες. Οπότε απορροφάμε εμείς αυτή τη σκέψη σαν προπονητές και προσπαθούμε να μην την μεταφέρουμε. Για μένα ήταν μια επιτυχία και που φτάσαμε εκεί πέρα, όχι μόνο με την κατάκτηση, γιατί είχαμε κάποιους μικρούς στόχους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι οποίοι είχαν υλοποιηθεί. Δηλαδή να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας, να έχουμε καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, να είμαστε αίτητοι. Αυτοί οι στόχοι όλοι κατακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής φάσης του πρωταθλήματος. Εντάξει, πάντως στη διάρκεια της κανονικής διάρκειας που λες και εσύ, νομίζω ότι ήταν σαν να μην έχετε αντίπαλο από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά. Δηλαδή, όταν ξεπερνάς το στόχο της πρωτιάς και βάζεις και εσύ, όπως λες, άλλους στόχους, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, καλύτερο ρεκόρ, ήταν νομίζω φανερή διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας του Άρη με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνουν οι αριθμοί, η βαθμολογία. Δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει. Ενώ ξεκινήσαμε με θετικά αποτελέσματα, δεν ήμασταν τόσο καλοί στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή δεν παρέγαμε καλό ποδόσφαιρο να το ευχαριστιόμαστε. Μετά την τρίτη αγωνιστική αρχίσαμε να νιώθουμε αυτοπεποίθηση και να βγάζουμε περισσότερο, να είμαστε πιο παραγωγικοί, ας πούμε, στη δημιουργία φάσεων, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλαμε να παίζουμε. Είχαμε και μία αλλαγή στο ρόστερ μας κατά τη διάρκεια, βάλαμε νεότερα παιδιά μικρότερης ηλικίας, αφού του είχαμε μια άνεση βαθμολογική, και αυτό λίγο κάπου μας τράβηξε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδος, αλλά τα παιδιά καταβάλαν μεγάλη προσπάθεια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη αυτή την αλλαγή που είχαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά για τα πρωταθλήματα της Super League, για να έχουμε και το ηλικιακό επίπεδο που πρέπει να έχουμε, τουλάχιστον για 2 χρόνια για την ΚΑΠΑ 20. Πάντως, επειδή σε ξέρω ότι τηλεομανής που είσαι, νομίζω ότι οι 3 σοπαλίες που κάνατε τις επηρέαξαν λίγο παραπάνω, αν και δεν έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο. Ναι, με ενοχλήσανε, η αλήθεια είναι αυτό. Με ενοχλήσανε γιατί ήταν αγώνες στους οποίους ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δώσαμε το δικαίωμα να πάρει κάτι ο αντίπαλος από εμάς. Ενώ στους υπόλοιπους αγώνες ήμασταν αυτοί οι οποίοι δεν το επιτρέψαμε. Να, και στο τελικό με ισοπαλία το πήρε το ματς. Κάτσε, γιατί δεν κέρδισε από την κανονική διάρκεια? Γιατί δεν σκοράναμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Μ' αρέσει που απαντάς καταρχήν. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι, είμαι ειλικρινής. Δεν κρυβόμαι πίσω από το δάχτυλό μου. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες έπρεπε να ήμασταν πιο ουσιαστικοί, να τις εκμεταλλευτούμε στο πρώτο ημίχρονο, έτσι ώστε να μην μπούμε καν στη διαδικασία να δώσουμε δικαίωμα στον αντίπαλο να ισοφαρίσει. Και επίσης αυτό το 20 λεπτό είναι ένα πρόβλημα των τμήματων, γενικά των ηλικιακών αυτών επιπέδων. Τα παιδιά, η ψυχολογία τους αυξομειώνεται απότομα σε χρονικά μικρά σημεία του παιχνιδιού. Μπορεί, ας πούμε, να απογοητευτούν από μια λάθος πάσα ή μπορεί να απογοητευτούν από μια ευκαιρία του αντιπάλου. Mm-hmm.
Αυτό συνέβη στο 45-65 στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και είχαμε έτσι μια πτώση στην απόδοσή μας. Και επειδή μου το έλεγες, Πασχάλη, αυτό ότι σε παιχνίδι του Σαββάτου ρόλο σημαντικό έπαιξε και το κομμάτι της ζέσης, γιατί πήγανε τώρα αυτή τη Football League, εντάξει, που δεν φημίζεται για την οργάνωση, έτσι, ειδικά σε αθλήματα υποδομής, και ορίσαν τελικό 4,5 ώρα το μεσημέρι. Για να μην κάψουμε ρεύμα. Όχι. Μέσα στην άλλα ήλιο. Ήταν η ώρα αυτή, 4,5, γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν οικονομικά τις ομάδες και ο Εργοτέλης αναχωρούσε με το καράβι 9 η ώρα το βράδυ, οπότε έπρεπε να τελειώσει και η διαδικασία όπως πήγαμε, παράταση πέναλτι. Ήταν προγραμματισμένο έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο για να φύγουν, να προλάβουν να ταξιδέψουν πίσω. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όταν το τρέχουν δύο άτομα από τη Football League και αξίζουν συγχαρητήρια αυτοί οι άνθρωποι, αφού τελείωσε όπως τελείωσε σε σχέση με το περσινό, είναι ένα βήμα προόδου. Πάλι καλά λέμε, κάνουμε το σταυρό μας που τελειώσαμε αυτή την ημερομηνία. Πέρσι είχαμε φτάσει 12 μέρες να μην κάνουμε προπόνηση γιατί τα παιδιά γράφανε εξετάσεις πανελλήνιες. Και τέλη Ιουνίου νομίζω είχε γίνει ο τελικός πέρυσι με τον Όφη, έτσι. Ναι, 28-29 Ιουνίου αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πασχάλη, όμως, να σου πω κάτι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, είσαι ποδοσφαιράνθρωπος. Έχει ξεκινήσει μια καριέρα ως προπονητής πλέον, έπαιξε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Και ένα από ίσως το πιο βασικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι οι υποδομές. Είναι ακριβώς αυτά τα παιδιά. Από τα μπαμπίνι που ξεκινάνε μέχρι αυτόν που φτάνει λίγο πριν την πρώτη ομάδα. Και στην Ελλάδα, λοιπόν, στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε: α, τι ωραία. Ήταν φυσιολογικά. Τελειώσαμε γύρω στις 10 Ιούνιου φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Και υπήρχαν και δύο άνθρωποι που ασχολιόντουσαν στο πρωτάθλημα φέτος, που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα πέρσι. Φέτος ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς. Πήγαμε τον Οκτώβριο, ξέρω, οπότε ξεκίνησε τον Νοέμβριο, δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν είναι όμως αυτό ακριβώς η εικόνα που μας κάνει όλους να στεναχωριόμαστε για αυτή την κατάσταση που βιώνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι δυστυχώς μια εικόνα η οποία δεν αντιπροσωπεύει αυτό που την πραγματικότητα. Αν δούμε ευρωπαϊκές χώρες προηγμένες ποδοσφαιρικά, θα έπρεπε να ζηλέψουμε από αυτές και να αντιγράψουμε κάποια κομμάτια όπως είναι αυτό εδώ πέρα το τμήματων υποδομής, τι οργάνωση έχουν και πόσο βάρος δίνουν σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί κακά τα ψέματα οι τελικοί αποδέκτες είναι οι ομάδες οι πρώτες που απορροφάνε από τα τμήματα υποδομής ποδοσφαιριστές, οι εθνικές ομάδες που από αυτές τις γενιές ας πούμε θα απαρτίζονται σε λίγα χρόνια. Ναι, έχει μεγάλη απόκληση η Super League με τη Football League. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το οικονομικό, άλλα δεδομένα για τη μία λίγα, άλλα για την άλλη. Εδώ μιλάμε για επιβάρυνση καθαρά σε μία ΠΑΕ. Τα αναλαμβάνει αυτή τα έξοδα, τα τρέχει αυτή τα έξοδα. Ενώ στην Super League υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις. Εντάξει, είναι μια έλλειψη οργάνωσης, θα έλεγα εγώ, από την πολιτεία. Ξεκινάει από εκεί. Και τελειώνει εκεί. Δηλαδή, όταν αποφασίσει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ή η πολιτεία, όπως θέλουμε να το αναφέρουμε αυτό, να αλλάξει κάτι, πιστεύω ότι μπορεί να το αλλάξει. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι θα θελήσουν να το αλλάξουν. Μπορεί να το αλλάξει μόνη της η πολιτεία, γιατί πάλι μετά θα πάμε στα άλλα. Αυτοδιοίκητο το ένα, όχι εδώ μπορώ, όχι εδώ δεν μπορώ. Εδώ συζητάμε αν ο υπουργός θα κάνει τις ομάδες στη Super League 20 ή 16 ή 18 ή 2 όμιλοι των 10. Είναι μέσα Ιούνιου και υπάρχουν συζητήσεις των επίσημων φορέων και ομάδες μπαίνουν στο κόλπο και που μιλάνε για αλλαγές του πρωταθλήματος από τις 16 στις 20 κτλ. Είναι δυνατό ποτέ να πάμε μπροστά? Και στην Αγγλία η Liverpool έχει προγραμματίσει τα φιλικά της παιχνίδια το 2022. Μιλάμε ότι... Ναι, είναι 12 Ιουνίου, η αλήθεια είναι αυτή και εμείς δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά σαν τρία τμήματα της ΠΑΕ, K20, K17 και K15. Λένε για αλλαγές ηλικίας, να μειώσουν μια ηλικία. Ποιες ομάδες θα έχουμε, ποιος θα είναι ο χάρτης, να ξέρουμε να κινηθούμε, να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Και θα τρέχουμε τελευταία στιγμή για να οργανώσουμε τις καταστάσεις μας όλες από προσωπικό, γήπεδα, με λεωφορεία, μετακινήσεις, ξενοδοχεία. Όλα είναι πίσω από το παραβάν, δεν φαίνονται, αλλά είναι το δύσκολο κομμάτι. Και όσο πιο νωρίς το έχουμε στα χέρια μας το πρόγραμμα, τόσο πιο εύκολο είναι για μας. Τουλάχιστον φέτος όλοι θα μάθετε... πότε είναι το πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει κτλ. Στη Super League τουλάχιστον αυτό είναι οργανωμένο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πάντα όταν μιλάω με ανθρώπους που ασχολούνται με τις ακαδημίες, είτε στο επίπεδο που είσαι εσύ, στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας, είτε και στους πιο μικρούς, αυτό που
που με ενδιαφέρει να μάθω είναι πάνω σε ποιο πλάνο δουλεύετε. Και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας ακούνε και πολλοί γονείς που έχουν τα παιδιά τους ακαδημίες. Δεν είπα τυχαία πριν τον Μπαμπίνη ή οτιδήποτε άλλο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον κύριο Καραμαλή και τους συνεργάτες του μέχρι μια ηλικία, εσένα και τους συνεργάτες σου, με τον κύριο Κωνσταντινίδη, και αν ξεχνάω κάποιον να τον σημειώσει. Τον κύριο Κωνσταντινίδη, στον Καραμαλή. Στον Καραμαλή, συγγνώμη. Στον Καραμαλή. Και εσένα και τους συνεργάτες σου από την ΚΑΠΑ 15 πλέον στη Super League και πάνω. Δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να είναι ένα? Δηλαδή να δουλεύετε όλοι από τα Μπαμπίνη μέχρι την πρώτη ομάδα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ώστε ο στόχος να μην είναι πήρε το κύπελο, πήρε το πρωτάθλημα ο Μελισσάς, ο Τσαλτίδης, ο Παπαδόπουλος. Τρεις παίχτες ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα και παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλάνο που ανέφερες, στοχεύω στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθεί, να καθίσουμε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τα τμήματα υποδομής, από τον προπονητή τον Μπαμπίνη μέχρι τον πρώτο προπονητή της ομάδος, τον κύριο Ερέρα που ήρθε αυτή τη στιγμή, να χτίσουμε μια φιλοσοφία, το τι ποδόσφαιρο θέλουμε να βλέπουμε στον Άρη, ποια είναι η ταυτότητα του Άρη, επιθετικό ποδόσφαιρο, παραγωγικό ποδόσφαιρο, ό,τι και να είναι αυτό, και πάνω σε αυτό να αρχίσουμε να δομούμε σιγά σιγά σε ηλικίες, από την είσοδο των ποδοσφαιριστών στα Μπαμπίνη μέχρι και το προθάλαμο που ανέφερες, την ΚΑΠΑ 20, να είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, έτσι ώστε στόχος ρεαλιστικός είναι ένας κάθε χρονιά να μπορεί να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, αλλά να μπορεί να το υποστηρίξει. Έτσι. Να μην μπει απλά για να μπει. Και μιας που ανέφερες τον νέο προπονητή του Άρη, τον Πάκο Ερέρα, είχες και μια σύντομη έτσι, συνομιλία μαζί του, χθες μια πρώτη γνωριμία, και ο ίδιος με τις δηλώσεις του έδειξε ζεστός, τουλάχιστον όχι σε πρώτη φάση, αλλά συνέχεια της χρονιάς, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ ήμουν παρόν, είδα την παρουσίασή του και χάρηκα πάρα πολύ που ανέφερε ένα κομμάτι, το ότι θα ήθελε δύο φορές το μήνα να κάνει μια συνάντηση με τους προπονητές, τους ανθρώπους των τμήματων υποδομής. Είναι ευχάριστο αυτό, κάποιος προπονητής να κοιτάξει προς τα κάτω και να δει Πασχάλη, έτσι τα δουλεύουν τμήματα, πώς δουλεύουν. Έτσι δουλεύουν έξω. Ναι. Ήμουν παρόν, έκανα την γνωριμία, την επιδίωξα εγώ πιο πολύ στο κομμάτι να γνωριστώ, για να έχω τέτοιο, για να μπορέσω να πάρω εγώ όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, εμπειρίες προσωπικές για εμένα και για να μεταδώσω και στους υπόλοιπους προπονητές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δομηθεί. Δυστυχώς δεν φταίει κανένας σε αυτό το κομμάτι. Η κατάσταση, οι χρονιές που προηγηθήκανε, η ομάδα να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική δύο χρονιές, στη ΒΙΤΑ δύο χρονιές, δεν επιτρέψανε να υπάρχει αυτή η λειτουργία. Αλλά εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το πόστο, πρέπει να το ξεκινήσουμε. Αυτή η μηχανή πρέπει να ξεκινήσει. Είπες κάτι σημαντικό. Να φτιαχτεί. Έτσι είναι, είπες κάτι σημαντικό. Θα πρέπει από τα Μπαμπίνη μέχρι την πρώτη ομάδα να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος δουλειάς κοινός για όλους. Το θέμα, ξαναλέω, ίσως κάποιοι γονείς τώρα να λένε τι λέει αυτός. Δεν είναι που αξίζουν πολλά μπράβο και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 15 και στην ΚΑΠΑ 14 που πήραν τους αντίστοιχους τίτλους στα πρωταθλήματα που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να βγουν παιδιά. Εντάξει, ο Άρης έχει βγάλει παιδιά. Από τη μία, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό βοηθάει να γίνουν πιο. Η γαλούχησή τους μέσα στον πρωταθλητισμό και στη διεκδίκηση στόχων. Ναι, αλλά εγώ θέλω παιδιά. Ναι. Θέλω Γιαννιώτα. Θέλω Διούδη. Ναι. Θέλω τον Κατίδη, άσχετα από το πώς εξελίχθηκε η πορεία του. Ήταν ένα ταλέντο που βγήκε μέσα από τις ακαδημίες του Άρη. Θέλω Χαριστέα. Θέλω Κατσιαρό. Θέλω Χρήστο Βαγγέλη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει βγάλει πολλά παιδιά από τα σπλάχνα του και πάλι χωρίς να λειτουργεί έτσι όπως έπρεπε να λειτουργεί. Είχε όμως κάποιους ανθρώπους που ήξεραν το αντικείμενο. Νομίζω ότι ο Πασχάλης είναι ένας από αυτούς. Γιατί το δείχνει αυτά τα χρόνια στα δύσκολα. Ξέρεις, Πασχάλη, έχω την αίσθηση ότι τώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερες οι απαιτήσεις για όλους σας στα τμήματα υποδομής του Άρη. Ποια είναι η απαίτηση πλέον? Αύριο μεθαύριο θέλω να δω ένα παίκτη να ανεβαίνει, να φοράει τη φανέλα του Άρη, να βλέπω έναν 18χρονο, 19χρονο να ανεβαίνει. Αλλά νομίζω ότι ίσως να είναι και πιο εύκολα τα πράγματα για εσάς. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε εικόνα διάλυσης με τη ΓΑΜΑ Εθνική κτλ. Εγώ θα προσπαθήσω να πω κάτι σε αυτό ολοκληρωμένα, όπως αυτά που αναφέρατε πιο πριν. Θαύματα έχω πει ξανά ότι δεν γίνονται. Για να γίνει παραγωγική μηχανή των τμήματων υποδομής των ακαδημιών, πρέπει να δουλέψουμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και να δούμε τα αποτελέσματα στα τέλη του δεύτερου και αρχές του τρίτου χρόνου. Δηλαδή,
το να ανεβούμε και να έχουμε μια καλή φουρνιά και να κάνουμε ένα ξεπέταγμα μπαμ του χρόνου, ας πούμε, βγήκε παραδείγματος χάρη δεύτερη, τρίτη ΚΑΠΑ 20, είναι επιτυχία. Αλλά δεν είναι χτισμένο τα προηγούμενα χρόνια για να υπάρχουν παίχτες ολοκληρωμένοι, εκπαιδευμένοι, στο να μπορέσουν να υποστηρίξουν την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Θέλει πλάνο συγκεκριμένο, δεν θέλει πίεση. Είναι αυτό το οποίο έχω περάσει εγώ στους συνεργάτες μου, τους προπονητές στα τμήματα, ότι δεν ζητάω το πρωτάθλημα, ζητάω ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό να χτιστεί σιγά σιγά και τα παιδιά με τη διάρκεια των ετών να μπορέσουν να το αφομοιώσουν όσο πιο καλύτερα γίνεται και να παίξουν πάνω σε αυτό. Mm. Σε ένα σχηματισμό επιθετικό, με κατοχή της μπάλας και διάφορα άλλα στοιχεία. Και πέραν όλων αυτών των πραγμάτων, Πασχάλη, και συγγνώμη, διακόπτω, σταδιακά και τα επόμενα χρόνια ο Άρης θα δημιουργήσει και ένα δικό του δίκτυο ανθρώπων. Αρχικά. Αυτό όμως θέλει και λεφτά. Θέλει και χρήματα. Προκειμένου να εντοπίζει παίχτες και να τους φέρνεις εδώ. Θέλει και λεφτά όμως. Θέλει και χρήματα. Όλα αυτά εδώ. Ναι, συμφωνώ. Εκεί θα καταλήξω. Είναι όλα προγραμματισμένα, αλλά για να χτιστούν, να φτιαχτούν αυτά, βλέπετε τις άλλες μεγάλες ομάδες και Θεσσαλονίκης, Αθήνας, πώς δουλεύουν στα θύματα υποδομής, με τι παροχές. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε κι εμείς. Να μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη βάση, μια υποστήριξη για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς αποδοτικοί. Ναι. Γιατί αλλιώς το ταβάνι μας θα είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι πρέπει. Έχουμε παιδιά λόγω που... των καταστάσεων, είναι πραγματικότητα. Έχουμε παιδιά που θα προταθούν τουλάχιστον από εσένα για το βήμα προς τα πάνω. Αυτό δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία εγώ να προτείνω προς τα επάνω. Θα ήθελα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, ναι, ο προπονητής ο κύριος Έρερα να έχει το χρόνο, τη διάθεση, να κάνουμε κάποια οικογενειακά διτέρματα μεταξύ των δύο ομάδων, ΚΑΠΑ 20 και της πρώτης ομάδος, να έρθει να παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια ή αυτός ή ο συνεργάτης του και να αποκομίσει αυτός μια εικόνα και να διαλέξει αυτός να επιλέξει, γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Έχει ασχοληθεί σε αυτό το κομμάτι σίγουρα πιο πολύ από ότι εγώ, ναι, και θα μπορεί να κρίνει, να αξιολογήσει αυτός καλύτερα τους παίχτες. Ίσως αυτό που ήθελα να πει ο Χρύσανδος είναι ενδεχομένως και αν θα του προτείνεις εσύ, μπορεί να σου ζητήσει κάποια παιχνίδια και την προετοιμασία. Αυτό που ήθελα να πω, ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει μια έκθεση και να προτείνει πέρα από τον προπονητή και τον υπεύθυνο των ακαδημιών. Δηλαδή, συμφωνώ, αυτό εννοώ. Δηλαδή, απλά... φαντάζομαι ότι έτσι αυτό πρέπει να είναι και η επιδίωξη, όχι του Άρη, του οποιοδήποτε. Δηλαδή, πρέπει ο προπονητής της ΚΑΠΑ 10 να προτείνει και να λέει: αυτά τα δύο παιδιά είναι για την ΚΑΠΑ 11, δεν πρέπει να φύγουν με τίποτα. Αυτός μπορεί, αυτός δεν μπορεί. Όχι να γίνεται fake βολάνι ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάμε και για παιδιά, μιλάμε για ευαίσθητες ηλικίες. Αλλά όταν φτάνεις πλέον στην ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση που να λέει: θεωρώ ότι αυτό το παιδί μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα. Δεν είπα ούτε συμβόλαιο φυσικά να του κάνεις ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέω με την έννοια της πρότασης. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται επαγγελματικά, με έκθεση. Και φαντάζομαι το κάνετε κάθε χρόνο. Απλά τώρα πλέον μιλάμε αυτό για το τον Άρη Super League. Είναι κάτι, ναι, δεδομένο. Mm-hmm. Ναι, είναι ολοκληρωμένο και χωρίζεται σε κάποια βασικά έτσι, χαρακτηριστικά των παιχτών. Να το πω τεχνική, τακτική. Ο χαρακτήρας του και η φυσική του κατάσταση, mm-hmm, αναλύουμε σε κάθε από αυτούς τους τομείς, τους τέσσερις τομείς, το προφίλ του ποδοσφαιριστή και κάνουμε την έκθεση μέσα, παραδείγματος χάρη δύο παιδιά τα οποία προτείναμε για την προηγούμενη χρονιά, ήταν ο Κλιγκόπουλος και ο Αρβανίτης ο Ντίνο. Ναι, ανεβήκανε, ναι, έχουν τελειώσει τη χρονιά, είναι μέσα στον προγραμματισμό, δεν ξέρω αν θα είναι και την επόμενη χρονιά που θα είναι τα παιδιά, είναι θέμα πρώτης ομάδας πλέον, εμάς ο ρόλος μας τελείωσε εκεί. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος, απλά εγώ το γύρισα ανάποδα και είπα ότι, mm-hmm, καλό θα είναι να υπάρχει και η επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να δούμε εμείς σαν Πασχάλη, σαν υπεύθυνο, σαν προπονητής, αν όντως η αξιολόγηση που κάνουν είναι σωστή ή λαθασμένη, για να μάθουμε μέσα από αυτό. Και καλά κάνεις. Ζητάμε δηλαδή και τη δική μας αξιολόγηση. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ειδικά οι Ισπανοί προπονητές, και τώρα μιλάμε και για ένα προπονητή που έχει την τύχη να έχει ο Άρης τώρα, ο οποίος έχει πέρασει τη Λίβερπουλ ως βοηθός του Μπενίτεθ. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεσαι για τι δομές μιλάμε ακαδημιών, είτε στην Ισπανία είτε στη Λίβερπουλ. Έχω την αίσθηση ότι το ψάχνουν ιδιαίτερα. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι, αν έρθουν ένα ή δύο χρόνια, σου λέει να βγω πέμπτος, να βγω στην Ευρώπη. Τώρα τι να βάζω νέος ή τίποτα, αλλά είναι στο θέμα του κάθε προπονητή. Αλλά όταν έχεις μάθει όλη σου τη ζωή να αξιολογείς και να δουλεύεις με τις ακαδημίες, νομίζω ότι δεν γίνεται να το αφήσουν. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς του. Σε πρώτη φάση νομίζω ότι δεν ασχοληθεί γιατί δεν έχει και το χρόνο. Αλλά καλά, νομίζω σε πρώτη ότι... Μα εδώ είναι ο ρόλος του κάθε μέλισσα. Ναι. Και του κάθε προπονητή. Κάποια στιγμή μέσα σεζόν, στο καλοκαίρι πιο μετά, νομίζω ότι θα ασχοληθεί γιατί αυτή τη στιγμή προέχει πρώτη ομάδα.
Η πρώτη ομάδα. Ναι, εγώ νομίζω ότι με το τέλος της προετοιμασίας και ναι. μετά θα μπορούν ας πούμε, να δώσουν και λίγο έτσι, την προσοχή τους στα τμήματα υποδομής από κάτω. Φυσιολογικό είναι τώρα αυτή τη στιγμή να. Εντάξει, συνήθως ζητάνε και κάποια παιδιά για την προετοιμασία. Δηλαδή, συνήθως εγώ πάντα θυμάμαι σε όλες τις προετοιμασίες του Άρη και θα σου πω και το εξής και μια ακόμα ερώτηση που έχει σχέση. Έχω πάει σχεδόν σε όλες. Μέχρι το 12-13 προετοιμασίες του Άρη, μετά ήρθε ο Νίκος και πήγαινε. Είναι φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, έχω πάει προετοιμασία με τον Κούπερ. Ο Κούπερ λοιπόν τότε είχε πάρει 5 παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν θα πω ονόματα, τα έχω πει κατά καιρούς. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι αυτά τα 5 παιδιά είναι ο επόμενος Μέση. Φυσικά το είχαν και οι μάνατζερ τους που είχαν στα 18 τους και οι μπαμπάδες τους και κανένα δυο φίλοι τους δημοσιογράφοι ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή έβλεπα λοιπόν την προετοιμασία, ο Χαβίτο που τους περνούσε 2 χρόνια. Με όλη αυτή την υποδομή που είχε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα ήταν στο Λευκό Πύργο και τα παιδιά αυτά που ήταν στις ακαδημίες του Άρη, που ήταν τα καλύτερα των ακαδημιών του Άρη, ήταν 5 χιλιόμετρα πίσω. Και κανένας δεν μπορούσε, όχι να τον φτάσει απλά, και δεν μιλάω για το ταλέντο, μιλάω για την εκγύμναση και λέω και θέλω να μου πεις γιατί υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη διαφορά στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή με το παιδί που είναι στην επαγγελματική δεύτερη ομάδα και αντίστοιχα στο εξωτερικό, ο επαγγελματίας της δεύτερης ομάδας της οποιασδήποτε, να δούμε από την Μπαρτσελόνα που είναι πάρα ψηλά, είναι έτοιμος, πανέτοιμος να παίξει στην πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ το έχω εντοπίσει αυτό εδώ πέρα, είναι καθαρά θέμα προπονητών. Δεν υπάρχει εξειδίκευση πάνω στα τμήματα υποδομής. Όλοι κοιτάνε την εκάστοτε ομάδα, το εκάστοτε τμήμα, σαν ένα αγροτικό, ένα βιογραφικό για να κάνουν το επόμενο βήμα για την πρώτη ομάδα ή για κάποια άλλη ομάδα. Δεν ασχολούνται πολύ, λες, δηλαδή. Δεν υπάρχουν προπονητές οι οποίοι στοχεύουν μόνο στα τμήματα υποδομής. Mm-hmm. Εγώ έχω βάλει ένα στόχο αυτή τη στιγμή και λέω ότι για την επόμενη πενταετία θα ασχοληθώ γι' αυτό. Αν μου αρέσει, μπορώ να το κάνω και όλη μου τη ζωή. Ναι. Η εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών στα τμήματα υποδομής. Θα σου πω τώρα, θέλω να είσαι ειλικρινής τώρα. Έρχεται, πες δεν είναι ο Άρης. Έρχεται μια ομάδα από τη Super League και σου λέει Πασχάλη, έλα. Τι θα κάνεις. Εγώ λέω θα πας. Εσύ λες δεν θα πας. Εγώ λέω θα φανεί, θα τον δείξει ο χρόνος. Τώρα έκανες τρίπλα και ήσουν αμυντικός. Κάτσε τώρα λίγο. Αμυντικός μέσος. Okay. Τώρα αυτά τα τρίπλα, οκ. Okay. Είμαστε 120 κιλά, μας τριπλάρεις έτσι κι αλλιώς, μας κάνεις τέτοιες τρίπλες. Το λέω είναι για την ενασχόληση, παρόλο που το αγαπάς. Ναι, ναι. Η φιλοδοξία, Πασχάλη μου, πάντα παίζει το ρόλο και το καταλαβαίνεις. Μπορεί να αναλάβει μια μέρα στον Άρη, φίλε. Στον Άρη θα είναι μετά τα 5 χρόνια, νομίζω. Το κατάλαβες. Μετά στην πρώτη. Θα κάνει 5 χρόνια στην δεύτερη και μετά θα πάει στην πρώτη. Εντάξει. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος πάνω στο προσωπικό μου στόχο. Ναι. Είναι αυτός. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Εφόσον κάνω και μπορώ να προσφέρω. Αν θα μου πούνε ευχαριστώ πολύ, δεν μας κάνεις και δεν μπορώ να βρω δουλειά να ζήσω στην οικογένειά μου, θα κάνω και κάτι άλλο. Άνθρωπος είμαι, λογικό είναι. Σωστό, και ναι. Αυτό νομίζω ότι θα το κάνει ο καθένας. Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που είπες... μου δίνεται η δυνατότητα να υπάρχω εδώ πέρα μέσα, θα πάω πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω. Και, είναι και νομίζω που το ότι εκεί είναι μεγάλη πληγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι προπονητές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στα τμήματα υποδομής. Και αν πάρουμε όλες τις ομάδες στη Super League και να δούμε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια καριέρα 10-15 ετών πάνω στα τμήματα υποδομής, είναι 7-8, εγώ εκεί τους μετράω. Σε όλες τις ομάδες της Super League αυτή τη στιγμή. Και επίσης, δεν είναι ούτε καν 10, δεν είναι καν όσο είναι οι ομάδες, ο αριθμός των ομάδων της Super League. Και δεν υπάρχει και κάτι ακόμα που υπάρχει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους προπονητές που λες, όντως στο εξωτερικό είναι 3-4-5 χρόνια στην αντίστοιχη δεύτερη ομάδα και μετά επιλέγονται από τους συλλόγους για να πάνε στην πρώτη ομάδα. Εδώ το θεωρούμε. Εντάξει, ήταν στη δεύτερη ομάδα, τώρα δεν κάνει για την πρώτη. Κάτσε, φίλε, γιατί δεν κάνει για την πρώτη. Δηλαδή, όντως κάνουν και αυτοί το βήμα τους στο εξωτερικό και τους δίνεται η ευκαιρία. Στην Ελλάδα θεωρείται, το θεωρούν υποτιμητικό. Μπορεί κάποιος να είναι στη γάμα εθνική να το παίζει προπονητής και να θεωρείται πάνω από αυτόν που δουλεύει με τα παιδιά. Που είναι πολύ πιο δύσκολο, έχω την αίσθηση, γιατί εκτός από προπονητής πρέπει να είναι και παιδαγωγός. Έχει πολλές δυσκολίες. Πιστεύω ότι με τους ποδοσφαιριστές, τους ενήλικες πλέον, τους μεγάλους τους άντρες, στο αντρικό το πρωτάθλημα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ζητάς κάποια συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο, κατευθύνσεις δίνεις και αξιολογείς ποιος τις κάνει και ποιος όχι. Εδώ δεν μπορείς να αξιολογήσεις αν τις κάνει ή όχι, εδώ πρέπει να εκπαιδεύσεις τον ποδοσφαιριστή να τις κάνει, να βρεις τον τρόπο. Έτσι. Και είναι δύσκολο. Εμείς να ευχηθούμε. Αυτά χτίζονται από πολύ μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο το όσο ανεβαίνουν ηλικιακά επίπεδα τα παιδιά, να γίνεται πιο εύκολο το έργο των προπονητών.
Εμείς πέρα από τις ευχές που θα δώσουμε να βγάλεις πολλούς πολλούς παίκτες και να μνημονεύεται συχνά το όνομά σου ως ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ στο να βγουν παίκτες και να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, να ευχηθούμε να έχετε και τη χορηγική συνδρομή και πάλι, γιατί να το πούμε για το χορηγό. Δεν είναι σύνηθες άνθρωπος, γιατί το εύκολο ξέρεις ποιο είναι, να πάει στην πρώτη ομάδα και να είναι κούκλος που λέμε, να έχει την προβολή του και τα μίντια του και όλα του. Αυτός επέλεξε να βοηθήσει ένα τμήμα kickboxing και τις ακαδημίες του Άρη. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπα και ο ίδιος όταν τον είδα στο παιχνίδι με την Μπόκα που είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του, ότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να θες να βοηθήσεις, γιατί εδώ είναι βοήθεια, δεν είναι στην ουσία διαφήμιση. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο του ρομαντισμού, ο οποίος άνθρωπος είναι αριανός, αγαπάει το σύλλογο, είδε ότι οι ακαδημίες δεν έχουν καμία βοήθεια και απλά βοηθάει. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι τα δύο χρόνια που έχουμε αυτή την χορηγία από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έχει ζητήσει ούτε το παραμικρό, που είναι σπάνιο για τη χώρα που ζούμε. Ωραία, Πασχάλη. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε. Ξεκούραση έχει το πρόγραμμα τώρα, φαντάζομαι, έτσι. Τι ξεκούραση, ταλέντα πρέπει να βγάλουμε. Τι ξεκούραση. Ξεκουράστηκε. Πέρασε το Σαββατοκύριακο, τελειώσαμε. Τι. Φτάνουνε. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που φεύγει το πρωί. Ξεκουραζόμαστε. Καλό. Δεν επαναπαυόμαστε. Λοιπόν, ξεκουραζόμαστε. Για την ατάκα μόνο πάρκε το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Καλή συνέχεια σε εσένα.